Νομίζω σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερης χαράς. Και για το Υπουργείο και για μένα προσωπικά και για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, τους υφυπουργούς, τον κύριο Κατσανιώτη, τον κύριο Φραγκογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δεμίρη, τον κύριο Χρυσουλάκη, όλους μας. Γιατί ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι μια απλή καινοτομία γραφειοκρατικής διαχείρισης πληροφορίας. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι ένας τρόπος συλλογικής σκέψης και συλλογικής εργασίας. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λιμπερόπουλο και την εξαιρετικά ικανή ομάδα που εργάστηκε, αλλά και να συγχαρώ όλα τα στελέχη του Υπουργείου που συνεισέφεραν σε αυτό. Γιατί είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Από κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Βέβαια, αυτό που για μας είναι μια καινοτομία την οποία ευτυχώς πανηγυρίζουμε, για τις περισσότερες προοδευμένες χώρες είναι μια συνήθις πρακτική. Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και χώρες όπως η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, έχουν ήδη ενσωματώσει ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας. Παρά τα αυτά, στην Ελλάδα είμαστε το πρώτο Υπουργείο που το κάνουμε. Θα μου επιτρέψετε να θεωρώ, και νομίζω με τη σύμφωνη γνώμη όλων σας, ότι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για την σύγχρονη διπλωματία και το σύγχρονο περιβάλλον, για την διπλωματία του δύσκολου 21ου αιώνα.